Η μέρα μας βρίσκει στην εορτή της αναλήψεως. Γι' αυτό το θέμα μας θα είναι από την υπόθεση της ημέρας. Η ανάληψη σαν εορτή των εορτών της ενσάρκου οικονομίας είναι η προτελευταία εορτή. Υπολείπεται μία ακόμη εορτή, παγκόσμιος εορτή, ανεπανάληψος εορτή. Αλλά αυτή δεν θα είναι για όλους εορτή, διότι θα είναι ντουμπλουφά. Από τη μία όψη θα είναι χαρά και από την άλλη θα είναι θλίψη. Είναι η μέρα για την επανάληψη της δευτέρας παρουσίας του Χριστού μας. Εάν ο άνθρωπος ήθελε όλα τα γεγονότα, αρχής γενομένης από τα προφητείας των γεγονότων, να χαρακτηρίσει κάθε γεγονός σαν έναν κρίκον, θα είχε φτιάξει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα που θα υπολείπεται ένας κρίκος ακόμη για να συνδεθεί η αλυσίδα αυτή και να γίνει στρογγύλη. Πόθεση αρχίζει από τα προφητεία, το οποίο μιλούσαν για την έλευση του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε και συνελήφθη η θηγηλία της Θεοτόκου. Ένας κρίκος. Ο Χριστός εκειοφορήθη επί 9 μήνες. Δεύτερος κρίκος. Ο Χριστός εγεννήθη. Τρίτος κρίκος. Ο Χριστός εδέχθη περιτομήν. Άλλος κρίκος. Εβαπτίστη. Άλλος κρίκος. Εσταυρώθη. Και αυτός ένας κρίκος. Απέθανε. Και αυτός κρίκος. Ετάχθη. Και αυτός κρίκος. Ανέστη. Ανελήφθη. Όλοι αυτοί οι κρίκοι φτιάχνουν μία ανάληψη, η οποία ακόμη δεν έχει στρογγυλέψει. Εάν δει και η δευτέρα παρουσία, στρογγυλεύει πλέον η άληψη αυτή με τα γεγονότα της ενσάρκου οικονομίας. Σήμερα λοιπόν προσεθέθη ο προτελευταίος κρίκος της ενσάρκου, της αλυσίδος, της αλύσης της ενσάρκου οικονομίας. Είναι εορτή δογματική. Έχει βέβαια και τα ηθικά της διδάγματα μέσα. Είναι μια υπόθεση στην οποία αναφέρει το ένα και το αυτό πρόσωπο σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στη Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται στα Ευαγγέλια η ανάληψη και αναφέρεται και στα πράξεις των Αποστόλων η ανάληψη. Από έναν και τον ίδιο συγγραφέα, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Μερικός εις το Ευαγγέλιο του και με πολλά λόγια και με λεπτομέρειες στο σύγγραμμά του το δεύτερο που είναι η πράξη των Αποστόλων. Διότι θέλω να γνωρίζετε ότι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς έχει γράψει δύο επιστολές που χαρακτηρίζονται στα βιβλία, που το ένα αποτελεί το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και το άλλο τα πράξη των Αποστόλων, για ένα πρόσωπο των ημερών του επίσημο των κράτησων λεγόμενων Θεόφιλων εξ Αχαΐας. Τα Ευαγγέλια είναι αυτά τα οποία ομιλούν δια των Χριστών. Επράξει είναι αυτά τα οποία ομιλούν δια την Εκκλησία του Χριστού. Το πώς εσχηματίσει, το τι διωγμούς υπέστη
και πώς επεξετάσει και έχει φτάσει μέχρι τη σήμερα που κι εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο αυτή την ώρα ή μόνο καταπτυζόμεθα δια την Εκκλησία του Χριστού. Τα Ευαγγέλια είναι αυτά τα οποία γράφουν δια των νυμφίων, όσον οι πράξεις γράφουν δια την νύφην την Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη. Τα Ευαγγέλια γράφουν το τι υπέστη ο νυμφίος δια την νύμφην, την Εκκλησία. Και πράξεις γράφουν το τι υπέστη. Και το τι θα υποστεί ακόμη θα γραφεί στη συνέχεια η Εκκλησία, η νύμφη δια των νυμφίων Ιησού. Δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει τα πράγματα και δεν έχουμε ορθή γνώμη σε αυτά τα οποία θέλουν να μιλήσουν αυτά τα βιβλία, τόσο τα Ευαγγέλια τα λεγόμενα, όσο και οι πράξεις των Αποστόλων. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι ότι ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει τα λεπτομερίας αυτά. Στο Ευαγγέλιο του, στο τέλος, σαν έναν επίλογο κατά κάποιον τρόπο γράφει με δυο λόγια την ανάληψη. Εξήγαγε λέγει δε αυτούς έξω έως βιθανίαν και πάρα στα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτός αυτούς διέστη απ' αυτόν. Και αναφέρεται εις τον ουρανό. Με αυτά τα λίγα λόγια γράφει την πρώτη του επιστολή και επιφραγίζει με την ανάλυση, κάνοντας μία της αναλύσεως με λίγα λόγια στον κράτη των αυτών Θεόφιλων, κλείνει το πρώτο του γράμμα. Εφόσον στο δεύτερό του, στας πράξεις που ξαναγράφει για το ίδιο αυτό πρόσωπο, γράφει λεπτομερίας πώς ακριβώς έγινε, τι ελέγξη και τι προέκυψε από την υπόθεση της αναλήψεως. Πράξη των Αποστόλων είναι ένα βιβλίο και αυτό όπως ξέρετε και όπως είπα, το οποίο έχει την εξής διαφορά εν σχέση με όλα τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ότι το βιβλίο αυτό δεν έχει επίλογον. Εάν το κοιτάξετε το βιβλίο, θα φτάσετε σε ένα σημείο που πρέπει να σκεφτείτε ως εξής, ότι αυτό το βιβλίο το έγραφε κάποιος. Αυτός ο κάποιος που έγραφε είχε φτάσει στο σημείο αυτό που διηγείτο στα του Παύλου εις την Ρώμη και έλεγε «Έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι». Έμενε σε δικό του νοικιασμένο δωμάτιο 2 χρόνια περίπου στη Ρώμη ο Παύλος και απεδέχεται πάντα στους εισπορευωμένους προς αυτόν και δέχεται όλο τον κόσμο που τον επεσκέπτετο. Κηρύσσον την Βασιλεία του Θεού και διδάσκον το περί του Κυρίου Ιησού Χριστού και πάση παρησίας ακολύτως. Με τα πάθη παρησίας ακολύτως. Και εκεί προφανώς άφησε την πένα κάτω. Του μίλησαν να βγει έξω. Θέλετε να σκεφτούμε έτσι. Δεν ξέρω. Και δεν ξαναγύρθε να πάρει και να κλείσει το βιβλίο και να κάνει έναν επίλογο όπως κάνουν όλα τα βιβλία όλοι οι Ευαγγελιστές και όλοι οι άλλοι που έγραψαν τας υπολείπους επιστολάς. Γιατί μένει έτσι εκκρεμές? Αυτό νομίζουν ορισμένοι ότι είναι άσχετο, έτυχε. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Επράξεις των Αποστόλων συνεχίζονται και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο τώρα, μόνο προεκτείνουμε τας πράξεις των Αποστόλων. Κηρύττουμε τον Ιησού και καλούμε τους ανθρώπους να τον δεχθούν ή να προσθεθούν εις την Εκκλησία του.
Και αν ήταν δυνατόν το ότι έκαμαν, το ότι υπέστησαν, το ότι εδίδαξαν, το που πήγανε αυτοί οι άνθρωποι που κήρυξαν τον Ιησούν μέχρι σήμερα να γραφούν καθές, νομίζω ότι θα έπρεπε να βιλείο όσο είναι πέντε ήπειροι. Διότι αν για τα χρόνια που έμεινε ο Χριστός μας μετά των μαθητών του ελέγχθησαν τόσα που κατά των Απόστολων και Ευαγγελιστήν Ιωάννην, εάν γράφηκε καθέν, εάν γραφότανε ένα-ένα, ουδε αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Ο κόσμος λέγει δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Πολλο μάλλον να έγραφε κανείς την ιστορία της Εκκλησίας 2000 χρόνια τώρα, τι είχε να γράψει. Αρκεί να σας πω κάτι. Εγώ ομιλώ μία ώρα, Αν θελήσει κανείς αυτή την ομιλία να την απομαγνητοφωνήσει, θα πρέπει να φτιάξει 47 μέχρι 51 σελίδα κόλλες αναφοράς χειρόγραφο. Και αν μία ώρα είναι 50 σελίδες χειρόγραφο, σε δύο τώρα τόσα χρόνια που ομιλούσε ο Χριστός μέρα νύχτα, τόσα χρόνια που η Εκκλησία του εκήρυξε, εδίδαξε, εδιώχθη κλπ. Τι θα έπρεπε να υπάρχουν γραμμένα γύρω από αυτό. Γι' αυτό λέγω εις σας πράξεις των Αποστόλων, συναντούμε το βιβλίο αυτό να μην έχει κλείσει. Γύρω από την ανάληψη του Χριστού μας έχει καταπιαστεί το Πνεύμα του Άγιον εκ προημίου. Δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει ποτέ σας των 46ων ψαλμών. Ο 46ος ψαλμός από την Εκκλησία μας και γενικά από την παράδοση έχει χαρακτηριστεί ως μεσσιακό. Ένας ψαλμός που ομιλεί για το Μεσσία. Και μάλιστα κατεξοχήν δια την ανάληψη του Μεσσίου. Εκεί μέσα βρίσκει κανείς εκείνο το οποίο ακούμε μα δεν ξέρουμε που είναι γραμμένο. Ανέβει ο Θεός ένα λαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Και το ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία μας, όσοι βέβαια προλάβαμε και όσοι προσέξαμε. Επίσης αναφέρει και επέδει επί χερουβήν και επετάστη, επετάστη επί πτωρίδων ανέμων, η ανάληψή του. Και ένα άλλο πάλι το οποίο μιλεί όταν έφτασε ο Χριστός, γιατί είναι και αυτό ένα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, εάν ο Χριστός έφτασε. Είναι ιστορικό γεγονός ότι έφτασε, διότι αν δεν έφτανε δεν θα ερχόταν το Πνεύμα του Άγιον. Θα πρέπει να πάω εγώ, λέει, θα συμφέρει να φύγω, να σας στείλω άλλον παράκλητον που θα μένει. Για να γίνει λοιπόν η Πεντηκοστή, το οποίο και αυτό είναι ιστορικό γεγονός και το έχουμε και από τους Εβραίους, τους εχθρούς του Χριστού. Ότι έγινε αυτό το γεγονός το υπερόν εκεί και λοιπά. Πού θα το ακούσουμε στα περιστατικά. Στις Πεντηκοστής, παραπείω το Χριστός έφτασε. Εμείς βέβαια έχουμε και άλλη μαρτυρία. Έχουμε από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος όταν εγωνάτησε και προσευχήθη, λέει θεωρώ τον ουρανό να είναι νεογότα και τον Κύριο καθήμενο στα δεξιά του δυνάμεως, στα δεξιά του πατέρα του. Από εκεί έχουμε πάρει εμείς τα δεξιά του πατρός που λέμε στο πιστεύω μας. Εμείς έχουμε. Όταν λοιπόν έφτασε όμως απάνω, έγινε μια υποδοχή κατά κάποιον τρόπο, διότι δεν ανήλθε ως λόγος απλώς, αλλά ως άνθρωπος λόγος πήγε σε άνθρωπος επάνω, πήγε και άνθρωπος επάνω. Σε αυτό το άνθρωπος εκεί ο ουρανός έκανε υποδοχή. Και γίνεται μια συζήτηση εδώ. Άρατε πύλε και άρχοντες και πάρδετε πύλε αιώνιες και εισελεύστε τον βασιλεύ της δόξης. Αυτό έχει και για πάνω και για κάτω. Διότι εκατέβηκε και κάτω και διέριξε τα δεσμά του άδου και λοιπά, πύλες χαλκές ή πύλες του ουρανού που δεν έμπαινε ποτέ άνθρωπος μέσα. Κλεισμένες από όλες τις πλευρές. Εισήλθε πρώτος ο άνθρωπος Ιησούς. Αυτό να το ξέρει ο άνθρωπος ότι από σήμερα έχει στείλει αντιπροσωπεία τον άνθρωπο τον Ιησούς το ατάνω στον ουρανό.
Το λέγει ο Παύλος, αλλά δεν διαβάζουμε. Και αν διαβάζουμε, δεν προσέχουμε. Διαβάστε στο έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους του Παύλου. Στο τελευταίο εδάφιο, να δείτε τι λέγει εκεί πέρα. Λέγει ότι ο Χριστός έχει πάει πρόδρομος υπερημών στον ουρανό. Ενώ περισσότερον λέει βουλόμενος ο Θεός επιδείξε της χειρονόμησης της Ευαγγελίας των αμετάθετων στη Βουλή, αυτού εμεσίτευσεν όρθω. Είναι αδια των δύο πραγμάτων αμεταθέτων εν εις αδύνατον ξέφθασε Θεόν. Η σειράν παράκλησιν έχομεν οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ελπίδος. Την οποία ως άγγυραν έχομεν της ψυχής ασφαλίστε και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν ο Ιησούς. Πρόδρομος υπάει στον ουρανό ο Χριστός για λογαριασμό μας. Ο άνθρωπος Ιησούς έφτασε και την άγκυρα ο Χριστός δεν πρέπει να τη ρίχνει στο πορτοφόλι του ούτε στον κόσμο ούτε στη δύναμή του ο χριστιανός. Χριστιανός την άγκυρα τη ρίχνει επάνω να πιάσει από πάνω που είναι ο Χριστός πρόδρομος υπέρ ημών και μας περιμένει να πάμε. Και εκείνες λοιπόν οι πύλες ήσαν κλεισμένες για κανέναν, δεν μπορούσε να μπει κανένας μέσα στη βασιλεία του ουρανού. Και αυτές οι άλλες πύλες ήσαν κλεισμένες κάτω και δεν άφηναν κανέναν να βγει από εκεί όποιος επήγαινε. Όμως ο Χριστός και τα μεν τα ήνυξε και τα δε τα σπαράλιασε. Γι' αυτό λέει: Όρατε πύλες οι άρχοντες ημών και επάρθησε πύλε αιώνιε και εισελέσσεται ο βασιλεύς της δόξης. Και γίνεται μια συζήτηση. Σύσουτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο κλπ. Είναι και για κάτω αυτό και για πάνω που οι άγγελοι βλέπουν έναν και έρχεται άνθρωπο ματωμένον, αλλά τι είναι στην περίπτωση αυτή. Αυτό διδάσκει. Και υπάρχει και εκείνο το άλλο που είχε πει πάλι ο Θεός, κάθου εκ δεξιό μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή παρουσία. Όλα αυτά είναι γραμμένα 1050 χρόνια π.Χ. και γράφονται για τη σημερινή ημέρα, για την ανάληψη δηλαδή του Χριστού. Τώρα, αναφορικώς με αυτά τα οποία γράφει ο Λουκάς στο δεύτερο του γράμμα. Το μεν πρώτον λόγον λέγει, το δε πρώτο μου γράμμα, επί ισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ον ήρθατε ο Ιησούς ποιήνθε και διδάσκην άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο ανελήφθη. Το πρώτο μου γράμμα λέει που σου έγραψα Θεόφιλε ομιλούσε για το τι έκαμε ο Χριστός, το τι εκήρυξε, το τι θαυματούργησε και φτάσαμε μέχρι στο σημείο εκείνου που εφόσον είπε των μαθητών του τι να κάνουν, αυτός ανελήφθη. Όπως σας είπα, ευλογών αυτών αυτούς, αυτός ανελήφθη. Οι μαθητάς του ακόμη παρέστησαν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν. Μετά τη σταύρωση παρουσίασε τον εαυτόν του ξανά ζώντα στους μαθητάς του εν πολλής τεκμηρίης δια ημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. Με πολλούς τρόπους, με πολλές αποδείξεις, απέδειξε στους μαθητάς του ότι είναι αυτός. Διότι όπως λέει ο Ευαγγελιστής, εδόκουν ενόμιζαν πνεύμα θεωρήν. Για φάντασμα δεν μπορούσαν ποτέ να το φανταστούν ότι αυτόν που τους εσταύρωσαν οι Εβραίοι ότι ανέστη, δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Και για να τους βοηθήσει ανθρωπίνος ο Χριστός μας, τους είπε τα πνεύματα, τα φαντάσματα, σάρκα και οστέα, ουκέφουστη, όσε με θεωρούντα έχοντα. Τα φαντάσματα δεν έχουνε σάρκα, δεν έχουνε οστά, όπως βλέπετε εμένα. Και για να το καταλάβετε ακόμη πιο καλά, έχετε τι πρόστιμον εν χάζε, έχετε τίποτα για φάει εδώ. Και του επέδωσαν αυτού
μέρος ηξίως οπτού, ψητό ψαρί και ένα μέρος από κερίθρα, μέλι. Και έφαγε ενώπιον αυτών. Και έτσι τους απέδειξε ότι δεν είναι θανατεύσμα, ότι είναι αυτός που είχαν ενταφιάσει και ανέστη και πήρε το σώμα. Ακόμη παρουσιάστηκε κι άλλες φορές. Διαβάσουμε τον Ιωάννη που αναφέρει όταν ψάρευαν αυτοί, κουρασμένοι όλη νύχτα. Πήγε απ' έξω, άφησε φωτιά και όταν βγήκαν έξω βρήκαν έτοιμο φαΐ. Ψάρια έτοιμα να φάνε. Άλλο πάλι γράφει ο Ιωάννης, έγινε ένα τραπέζι και ο Χριστός είναι μπροστά και απεκατέστησε το Πέτρο. Εκεί που του είπε «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον». Τι μια συζήτηση θα τα θέσει. Εκεί που είπε ο Χριστός μας το τι πρόκειται ο Πέτρος να υποφέρει. Όσο είσαι νέος του λέγει ζώνεις τη λουρίδα σου και πηγαίνεις όπου θέλεις. Όταν γεράσεις όμως να σε φέρουν εκεί που δεν θέλεις. Και του μιλούσε για τον τρόπο που επρόκειτο να δοξάσει τον Χριστό για το μαρτυρικό του θάνατο. Ακόμη είπε για τον Ιωάννη ότι δεν θα πεθάνει. Δεν του το είπε καθαρά. Είπε αν αυτόν θέλω μένει έως σου έρχομαι τι προσέ. Και διεδώθη μεταξύ των μαθητών ότι αυτός ο μαθητής ο Ιωάννης δεν θα γνωρίσει θάνατο. Και μένει όπως ξέρετε και μέχρι τη σήμερα για μας και καλυμμένο το θέμα του Ιωάννου. Και η Εκκλησία μας δεν εορτάζει, δεν αναμνημονίσκεται τον θάνατο του Ιωάννου, αλλά την μετάσταση του Ιωάννου. Τον έχασε, δεν έχει τίποτα, ούτε λιψανά του, ούτε τίποτα. Ένας προσωρινός τάφος υπάρχει έξω της Εφέσου, αλλά δεν έχει τίποτα μέσα. Πού είναι ο Ιωάννης, πραγματοποιείται ακριβώς αυτό το οποίο ελέγχει από τον Κύριο προς τον Πέτρο. Παρουσίασε τον εαυτό του επίσης στο Θωμά. Θωμάς το αυτός ο οποίος αμφισβήτησε την Ανάσταση. Αλλά εδώ του λέει, μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Βάλ το δάχτυλό σου, πιάστε με, ώστε να μπορείς και εσύ αύριο όταν φτάσεις στο μαρτύριο να σταθείς. Διότι όλα αυτά στερεώνουν τον άνθρωπο. Όταν επίσης πλαισιούται και με την γνώση, είναι όμορφο πράγμα αυτό. Διότι αν βρισκόταν ο Θωμάς μπροστά στο ερώτημα, σάσου Απόστολε, αυτό που μας λες ότι εσύ σε κηρύττεις ότι αυτός ανέστη και τα λοιπά. Εσύ τον είδες. Και αν έλεγε ο Θωμάς δεν τον είδα, όπως μου είπανε, δεν θα πιάνε τόσο. Τον είδα, ναι. Εγώ τον είδα. Εγώ έβαλα το δάχτυλό μου. Εμένα μου είπε έλα να μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και έχω τη δύναμη να μαρτυρήσω. Και ξέρετε, τους κλάδεψαν όλους. Κομμάτια τους κάμαν όλους τους ανθρώπους. Εάν Χριστός δεν είχε σταυρωθεί, δεν είχε αναστηθεί, θα είχαν την δύναμη αυτήν ή αυτοί θα έκαναν ένα τέτοιο τόλμημα να δώσει τον εαυτό τους να κατακρουργηθεί για ένα ψέμα. Προς τι να ωφελήσει αυτό, να εδίδασκαν ότι ανέστη κάποια στιγμή δεν ανέστη φερειπίν. Είναι αστείο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λέει σου γραφά στο πρώτο μου γράμμα. Και παρέστησε τον εαυτόν του ζώντα, ώστε όλοι γνώριζαν πλέον ότι πράγματι πρόκειται περί αυτού, ο οποίος απέθανε ετάφη και ανέστη. Και σαν συναλυζόμενος, συναναστρεφόμενος, εκεί που συναναστρέφεται μαζί του, παρήγγειλε να φύγει από Ιεροσολύμον, μη χωρίζεσαι, μη φύγετε από εδώ. Αλλά περιμένει, κάντε μια μικρή υπομονή, στην επαγγελία του πατρός ειν οικουσατέμ. Ποια είναι η επαγγελία, ξέρετε, κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου. Συμφέρει να φύγω και θα σας στείλει άλλων παράκλητων που θα μένει με θυμών πάσα στα σημέρας μέχρι στην τελεία των αιώνων. Τον παράκλητο αυτόν οι χριστιανοί δεν το ξέρουνε. Οι πεντηκοστιανοί λένε ότι το ξέρουνε, αλλά το ξέρουν από την ανάποδη κι αυτοί. Πραγματικοί χριστιανοί δεν το ξέρουν τον παράκλητον αυτόν. Ξέρουνε τον Χριστό, ξέρουν την Θεοτόκο, ξέρουν τους Αγίους και άλλοι ξέρουν και τον Θεό, αλλά τον παράκλητο δεν το ξέρουν. Και ετούτοι, ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο
κάνει όλη την εργασία για λογαριασμό του Χριστού ή στην Εκκλησία. Κατάπεμψον Κύριε το Πνεύμα Σου το Άγιον εφημά και επί τα προκείμενα δώρα τα. Το Πνεύμα Σου το Άγιον κατάπεμψον. Το Πνευματί Σου το Αγίο αγίασον το είδωρ τούτο. Το Πνευματί Σου το Αγίο. Το Πνεύμα το Άγιον αγιάζει το έλεον ή το ευχέλαιον σε διώχνει. Τα πάντα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Εν ονόματι βέβαια τη θυσία του Ιησού. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο ενεργεί. Αυτό μένει. Αυτό ζωοποιεί το βαπτίσμα του. Αυτό καθαρίζει η θυσία κοινωνία. Αυτό αγιάζει και τρέφει την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχή. Το Πνεύμα το Άγιον. Λέτε, βαπτίζουμε ενίδατη, αλλά και χρήωμεν στη συνέχεια. Σφραγής, δωρεάς, Πνεύματος Αγίου. Και εν πνεύματι. Αυτοί είχαν βαπτιστεί στο βάπτισμα του Ιωάννη στη μετάνοια. Τώρα θα βαπτιστούν και στο πνευματικό βάπτισμα. Γι' αυτό με λίγες μέρες, όπως ενθυμείστε που γράφει σε πράξη των Αποστόλων, και θα τα ακούσουμε μεθαύριο την Πεντηκοστή, καθ' την στιγμή ήσαν στο υφερό, κατελήφθη από ένα πούσι, από ένα σύννεφο με βοή, και έγιναν μέσα λευκά τα πάντα. Και σε κάθε κεφάλι κανένας να έχει μια γλώσσα πυρήνη επάνω. Αυτό που σαν, αυτή η γραφημή, σαν χαμάμ, να πεις με σαν χαμάμ, είναι σαν να βαπτίστηκαν δια πνεύματος. Και βγήκανε και πνευματικούς βαπτισμένοι από εκεί και με ειδική χάρη στο κεφάλι. Διότι αυτό που πήγε στο κεφάλι ήταν ένα πράγμα σαν γλώσσα πύρινη. Ο μυστικός δείπνος και ότι εκεί επάνω ήταν το μέρος όπου δια των φόβων των Ιουδαίων ήταν συνηγμένοι και εκεί επήγε το Πνεύμα το Άγιον. Και από το υπερό εκείνο έφυγε πλέον η χάρη στα πέρατα της οικουμένης. Ανεβαίνει ένας άνθρωπος μία κάθετον κλίμακα πετρίνην 30-35 σκαλιά και βρίσκεται σε έναν χώρο 50-60 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί μέσα ήσαντε κλεισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Την Κυριακή το πρωί στις 9 η ώρα δικιά μας, την τρίτη ώρα, άκουσαν τα Ιεροσόλυμα έναν ασυνήθι θόρυβο, να βγει το μεγάλο, οσί πνεύματος γιαίου φερωμένου, σαν ανεμοστρόφιλος, ο οποίος πήγε και στάθηκε επάνω στο υπερόον αυτό. Το υπερόον αυτό, εφόσον κατελήφθη από τον έφος αυτό, μέσα δημιούργησε αυτός ο χώρος μια κατάσταση σαν να είσαι μέσα σε ένα χαμάμ. Αυτή τη στιγμή αυτοί εκκλείστηκαν μέσα στο πούσι αυτό. Εκάθισε και στου καθενός την κεφαλή από μία γλώσσα πυρήνη. Δεν βαπτιστήκανε απλώς σαν μια πνευματική κολυβήθρα υγρά εκείνη, αλλά και έλαβαν και δια του Πνεύματος του Αγίου την χάρη σας και φαλάξαν. Και βγήκαν έπειτα και κήρυξαν σε 18 γλώσσες και διαλέκτους. Αυτό επραγματοποιεί. Εσείς λέει θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες. Και εκεί λοιπόν ενίδατοι και πνεύματι οι άνθρωποι. Αυτό που έχουμε και εμείς. Ενίδατοι και πνεύματι. Αυτό επατέλεσε σε αυτούς μια ομαδική κολυβήθρα. Και είναι μια ευκαιρία να ακούσουν μερικοί ότι δεν ξέρουν τίποτα και παρουσιάζονται πολλές φορές και λένε ξυπνάζες. Δεν επιτρέπεται λέει να βαπτιστεί ένα παιδί στην ίδια κολυβήθρα που βαπτίσει κάποιο άλλο. Ή δεν επιτρέπεται να βαπτιστεί ένα κορίτσι μέσα σε μια κολυβήθρα που βαπτίσει αγόρι. Ήταν άπαλοι. Αυτά είναι αστεία. Αστεία. Γιατί κατά την Πεντηκοστή, την πνευματική αυτήν κολυβήθρα του υπερόου εκεί δεν ήταν μόνο οι Απόστολοι. Ήταν και η Παναγία Μητέρα. Και άλλες ασφαλώς γυναίκες ήταν εκεί. Και αυτές σε βαπτίστηκαν την ημέρα εκείνη. Εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Δεν θα περάσουν λέει πολλές μέρες που θα γίνει αυτό το πράγμα. Και έγινε και έλαβε χώρα αυτό. Στη συνέχεια εθεώρησαν ότι είναι μια ευκαιρία να το ρωτήσουν για μια μεγάλη απορία που είχαν, η οποία απορία υπάρχει μέχρι τη σήμερα και μάλιστα σε όλους τους ανθρώπους. Ημενούν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες Κύριε, ή εν τούτο το χρόνο αποκαθιστάνει τη βασιλεία του Ισραήλ. Όπως συμβαίνει και σε εμάς να έχουμε την απορία αυτή και πάντοτε να μιλάμε
πότε θα γίνει στην τελεία του κόσμου, πότε θα γίνει δευτέρα παρουσία, πότε θα έρθει η βασιλεία του Θεού στη γη κλπ. Και ορισμένοι έχουν και πλανηθεί οι εφοβίδε πάνω στα θέματα αυτά τη βασιλεία από ένα χωρίο τη Αποκαλύψεω. Σε πάση περιπτώσει, απαντά ο Χριστό μα ω εξή. Ούχι μόν εσύ γνώνε χρόνου ή καιρού, ούτω παπειρέθετο ευηδία εξήσια. Δεν είναι δική μα λέει η δουλειά αυτή. Πολλοί όταν ακούνε αυτό, αυτή λέει είναι υπεκπηγή του Χριστού, γιατί δεν ήταν Θεό και γι' αυτό δεν ήξερε πώ θα γίνει δευτέρα παρουσία. Αν ήταν Θεό, θα ήξερε πώ θα γίνει δευτέρα παρουσία. Γι' αυτό λέει ούχι μόν γνών. Αλλά είναι αστείοι βέβαια αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα. Εάν προσέξουν το εδάφιο θα ανακαλύψουν την εξή πληροφορία και αλήθεια. Λέει, ούχ ημών εσύ γνώνε χρόνους ή καιρούς. Το ημών, ξέρετε πως όχι, με ύψιλον. Δεν το έχει με ήττα, δεν είναι δική μας δουλειά, θα τα κανονίσει ο πατέρας, μην μπαίνουμε εμείς, δεν ξέρουμε εμείς. Δεν το έχει με ήττα, ούχ ημών εσύ γνώνε. Δεν είναι να γνωρίζετε εσύ. Αυτόν δεν τον γνωρίζαν, εσύ δεν γνωρίζεις. Δεν τον ερώτησαν. Δεν τον ερώτησαν. Δεν μπορεί λοιπόν να βγάλεις πονηρέ ή απρόσεχτε το συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός, γι' αυτό απέφυγε να ρωτήσει. Δεν είναι δική σας δουλειά, λέει. Σε κατάλληλη αποστολή. Θα ενδυχείτε δύναμη εξύψους και θα αρχίσετε να κηρύξετε Ιεροσόλυμα, Ιουδαία, Σαμάρια, μέχρι εσκάτω τη γη. Αυτή είναι η δουλειά. Προσέξτε έτσι τη λεπτομέρεια αυτή και ξεσκαλώσετε από το τέχνασμα του Σατανά. Γιατί πολλά τέτοια συμβαίνουν στη γραφή όταν δεν προσέχουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δική μας δουλειά, είναι άλλο. Θα πει κανείς, γιατί να μην ξέρει ο άνθρωπος πότε θα γίνει. Εάν ο άνθρωπος ήξερε, θα είτε το μεγαλύτερο θηρίο. Αν σήμερα που δεν ξέρει ούτε πότε θα πεθάνει, ούτε από τι θα πεθάνει, ούτε πότε θα έρθει ο Χριστός, είναι θηρίο και δεν λογαριάζει τίποτα, πολλο μάλλον να ήξερε πότε. Άλλωστε, τι έχω εγώ να ωφεληθώ. Εάν ξέρω ότι έπειτα από 2.000 χρόνια γίνει δευτέρα παρουσία. Αν εγώ πεθάνω αυτή την ώρα, ήδη εγώ πάω για κρίση. Τι με ωφελεί εμένα η γνώση αυτή. Το θέμα μου είναι σε ποια κατάσταση θα βρεθώ την ώρα που θα πεθάνω. Αυτό το θέμα. Αυτή είναι η απασχόληση του ανθρώπου. Σε ποια στιγμή, σε ποια κατάσταση θα με φωτογραφίσει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου. Αυτό το θέμα. Γιατί έτσι θα βρίσκουμε στην αιωνιότητα. Θα είμαι εν μετανία, εν εξομολογήσεις, σε ορθή φύση, με θεία κοινωνία. Έχω προέκταση σωτηρία. Εάν ανάποδα, αμετανοησία, αδιαφορία, αμαρτία, ακοινωνισία, απιστία, στην αιωνιότητα θα είμαι μαύρος. Βέβαια, ο άνθρωπος και μετά θάνατον στην Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται ένα ρετουσάρισμα. Ρετουσάρισμα, ένα διόρθωμα, εάν αφήσει πίσω ανθρώπους στην Εκκλησία την Ορθόδοξο και τον βοηθήσουν, είτε με λειτουργίες, είτε με μνημόσυνα, είτε με βοήθεια σε ανθρώπους πιστούς κλπ. Βοηθάει και καλυτερεύει, αυτό λέω ρετουσάρισμα της ψυχής εκεί, αν άνθρωποι μείνουν πίσω και τους μεν και αυτούς τους μαύρους εκτός τους αιρετικούς, και τους δε μπορούν να τη βοηθήσουν. Διαφορετικά, εν γενικές γραμμές, θα είναι στην κατάσταση που τους βρήκε ο φωτογραφικός φακός του θανάτου. Τι λοιπόν κι αν ξέρει πότε θα γίνει, μάλλον θα σκληρυνθεί διότι θα πει έχω καιρό. Τώρα που δεν έχεις καιρό είσαι θηρίο, αν ήξερες ότι είσαι ό,τι θα ήσουν, α? Αυτό τούτο συμβαίνει και για τον θάνατο, ούτε τον θάνατο το δικό μας. Ούτε αυτός πότε θα έρθει να μας συναντήσει το έχει πει, ούτε πότε εμείς θα πάμε να τον συναντήσουμε το έχει πει. Και αυτό το έχει κρύψει. Διότι πάλι είναι ο άνθρωπος, αν ήξερε πότε θα πεθάνει, πάλι θα είχε το θηρίο. Δεύτερον, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Θα είχε ακυρώσει τα πάντα, όλη η δραστηριότητα κτλ. Εγώ πεθαίνω, δεν δουλεύω, δεν κάνω, δεν φτιάχνω. Βάνω δυναμή και τα γκρεμίζω. Δύο μέρες θέλω ακόμη και τα διάφορα. Καταλάβατε. Είχε μυαλό ο Θεός. Ήταν ένα μυαλό σαν και εμάς. Αλλά εμείς θέλουμε να βρούμε το δικό μας. Εμείς θα αλέξουμε και αυτό το Θεό. Να το κατεβάσουμε, να το κάνουμε κομματάκι, να τον βάλουμε κάτω από την επιστήμη μας για να
ικανοποιήσουμε το εγώ μας. Όχι λέει, δεν είναι δική σας δουλειά αυτή. Ούτε σας ενδιαφέρει, ούτε σας βοηθάει αναφορικώς με τη σωτηρία σας αυτή η πληροφορία. Ήταν δε τόσο ρευστό αυτό και τόσο το είχαν καταλάβει οι Απόστολοι, ώστε ο Παύλος, όταν έγραφε προς Θεσσαλονική, ανοίξτε το, αποτελεί το κομματάκι του Αποστόλου της Κιλίας αυτό που θα σας πω, λέγει σε μια του στροφή, οι μη, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εν παρουσία του Κυρίου, που μη προλάβουμε τους ημιθέτες. Ημείς, και ξέρετε πως όχι εκεί το ημείς, με ήττα. Δεν λέει εσείς τότε που θα άσασε, ημείς τώρα. Δηλαδή πίστευαν και απόψε μπορεί να είναι. Βέβαια ορισμένοι λένε ότι έρασα χρόνια ψέματα ελευθερμένοι, τόσα χρόνια λένε για Χριστ, τόσα χρόνια λένε για ελευθερά παρουσία. Πού είναι να διαβάσεις τον Πέτρο να σου απαντήσει, μου το λες εμένα. Άνοιξε του Πέτρου την επιστολή να δει τι λέει μέσα για αυτό το πράγμα. Μα προθυμεί λέει ο Θεός. Αυτό που μερικοί βραζίδι τα ηγούνται ότι μένουν τα πράγματα όπως ήσανε, έκπαλε κλπ. Και είναι ψέματα ότι θα γίνει δευτέρα παρουσία κρίση αυτών των παπάδων και ανθρώπων που θέλουν να έχουν τον λαό κάτω από τα πόδια τους, γι' αυτό τα λένε. Αυτό λέει το θεωρούν ορισμένη βραζίτητα και δεν θα γίνει τίποτα. Όχι λέει. Αυτό δεν γίνεται διότι μακροθυμεί ο Θεός να μπουν ορισμένοι μέσα να μετανοήσουν. Και σκεφτείτε τα γράφει ο Πέτρος προ 2.000 ετών. Αν τώρα, τότε λέγανε ότι άργησε και δε πού είναι η δευτέρα παρουσία, πού είναι η βασιλεία, λέγανε τέτοια πράγματα. Έπειτα από 2.000 χρόνια τι θα λέγανε. Αλλά θα ήθελα να σας πω το εξής με βάση πάλι αυτό του Πέτρου, όχι δικό μου. Άλλωστε λέγει χίλια έτη ενώπιον του Κυρίου ημέρα μία και μία μέρα χίλια έτη. Ορισμένοι βιάζονται, Θεός δεν βιάζονται. Αν βιαζόταν ο Θεός έπρεπε να έχει κόψει τα πόδια τα δικά μας και να μας έχει στην κόλαση. Διότι δεν βιάζεται, μας έδωσε εμάς η ευκαιρία και μετανοήσαμε. Γιατί δεν νομίζω κανένας που ακούει αυτά τώρα και βλέπει που ομιλώ ότι εκράτησε την καθαρότητα του βαπτισματός. Κανένα. Και όλοι ήμεθα με δεύτερο βάπτισμα, με μετάνοια. Αν λοιπόν μου έχουμε τα πόδια τότε που ήμουν στην αμαρτία, εφόσον ζητάω τη δικαιοσύνη και γρήγορα να ξεμπερδέψουμε, πού θα ήμουν εγώ τώρα, ε? Θα κουβάλαγα ξύλα στην κόλαση, στο καμίνι. Αυτό δεν θα έκανα, και αυτό δεν θα κάναμε κι εμείς. Άρα λοιπόν η μακροθυμία του Θεού, ότι εμένα με περίμενε 50 χρόνια, τον άλλον 10, τον άλλον 20, τον άλλον 80. Αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Αν οι ιερείς κατέτος ήσαν υποχρεωμένοι να κρατούν μια στατιστική των καινούριων ανθρώπων που γυρίζουν εν μετανία μέσα, θα βλέπετε θαύματα. Εν πλήρη 20ο εκτροχιασμένο, ανηθίκο, ηλυθικό, σατανικό αιώνι, γυρίζουν άνθρωποι στο Χριστό τώρα. Από τα ανώτερα αξιώματα μέχρι κάτω κάτω. Τώρα. Σατανάς θέλει να κλείσουν. Πού να πάει. Θα φύγει ο Χριστός να πάει εκδρομή και να τα κλείσει, να τα διαλύσει, να μας στείλει στην κόλαση. Αυτό ζήτησαν και οι δυο του μαθητές, θυμόσαστε. Όταν πήγαν σε ένα χωριό να κηρύξουνε, τους δυο είχαν πει ψηλά. Πλωτινό τους έβγαλαν έξω. Και θύμωσε ο Ιωάννης με τον Πέτρο. Λέει, Κύριε, λέει, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό ως περιμερών ηλιού να σκάψει. Γέλασε ο Χριστός μας και λέει, ότι για αυτή τη δουλειά ήταν να γεμίσουμε την κόλαση μια ώρα γρηγορότερα γι' αυτό. Αυτό το κάνουμε, ό,τι ώρα θέλουμε, αμέσως το κάνουμε. Δεν ήρθαμε γι' αυτό. Δεν είμαστε αυτού του πνεύματος, λέει εμείς. Εμείς ήρθαμε να το πούμε μία, να το πούμε δύο, να μας χτυπήσουν, να μας σταυρώσουν, να πάρουμε τα ροχαλά του, να μας μουτζώσουν. Ναι, μήπως και σκαλώσουμε κανέναν. Αυτό το πνεύμα το δικό μας. Το πνεύμα το δικό μας να γεμίσουμε την κόλαση. Αλλήμον από τους ανθρώπους που ζητάνε να γίνει τη δεύτερη παρουσία. Έχετε διαβάσει το προφήτη. Ουε, εις τους ζητούς να συμβεί την ημέρα του Κυρίου. Αλλήμον όχι. Και αλλήμον από κάτι άμυνα άλλες γυναίκες λέει, να πεθάνω, να ησυχάσω, να φύγω. Πήγαινε πάνω, σου έχουν στρωμένο. Πήγαινε πάνω, θα τα συζητήσουμε. Να πάρεις άδεια να μου γράψεις όταν πας επάνω. Υπάρχει μεγαλύτερος εγωισμός να ζητάει ο άνθρωπος να πεθάνει. Γιατί για να ζητάει να πεθάνει, θα να πει ότι θεωρεί τον εαυτό του εντάξει. Γιάννη Καβαλάρη.
αλίμονα από τον άνθρωπο που ζητάει αυτό το πράγμα. Ας κρύψει λοιπόν ο Χριστός μας την πανσοφία του αυτό. Άλλωστε δεν ωφελούν, όπως επαναλαμβάνω, στον άνθρωπο. Δεν ωφελούν αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί άνθρωποι σκοτάσουν σε αυτά, πόσο δεν θα έπρεπε να σκοτάσουν, να τα δέχονται. Εν πάση περιπτώσει. Προχωρώ και λέγει εδώ το εξή. Αλλά λείψεσαι δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος έφημα και έφεσθέν οι μάρτυρες, όπως είπα γρηγορότερα. Εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και πράγματι έφτιαγε. Από το υπερόν ξεκίνησε. Σηκούσε ο λόγος στην Ιουδαία, Σαμάρια και ο φθόγκος εξήλθε στα πέρατα της Οικουμένης, όπως αναφέρει ο Ισαΐας. Σήμερα η γραφή κυκλοφορεί σε 1500 γλώσσες και διαλέξεις. Εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε και ένα άλλο σκέλος που λέγεται παράδοση, θα τιμωρηθούμε πιο πολύ, διότι είμαστε ο λαός που δεν γνωρίζουμε καθόλου την Αγία Γραφή. Δεν ξέρω τι παραμύθια άλλα διαβάζουμε, περιοδικά διαβάζουμε, δεν ξέρω και κοσμικά πράγματα διαβάζουμε και βλέπουμε και τρεφόμαστε, αλλά από Αγία Γραφή έχουμε μεσάνυχτα. Δεν ξέρουμε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και έρχονται όλοι αυτοί οι αιρετικοί, οι οποίοι μας λένε γράφει αυτό εδώ, γράφει εκείνο εκεί, τούτο τ' άλλο, σου λέει τα ξέρει απ' έξω αυτός, διότι εμείς δεν τα ξέρουμε ούτε από μέσα. Και εντούτοις, εμείς έχουμε και μία άλλη πλευρά που έπρεπε τη γραφή να την ξέρουμε καλά, γιατί αυτή μας βοηθάει. Είναι εκείνο που λέγεται παράδοση, η οποία παράδοση είναι εκείνη η οποία μας λέει και για τη γνησιότητα στη γραφή. Διότι δεν μπορεί αυτή η γραφή μόνη της να μπει και στο ράφι και να λέει ότι είναι γραφή. Διότι το λέει η γραφή ότι είναι γραφή, είναι η γραφή. Όχι. Κάποιος άλλος μας λέει ότι αυτό το βιβλίο που είναι στο ράφι, που είναι καθαρισμένο από ψευδεψίγραφα, από, αυτό είναι η Αγία Γραφή, είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό που μας το έβαλε στο ράφι είναι η παράδοση συλλεγωμένη. Πιο πάνω τη συναντήσαμε την παράδοση, δεν έκανα μία. Τη συναντήσαμε εκεί όπου ο Χριστός ομιλούσε 40 μέρες και 40 νύχτες στους μαθητάς. Τι τους είπε, φέραμε το παράδειγμα, ότι εμείς σε μια ώρα γράφουμε 50 σελίδες χειρόγραφο. Ο Χριστός σε 40 μέρες τι έγραψε. Θα έπρεπε να γράψει ένα βιβλίο όσο ο κόσμος. Διότι ο Ιωάννης τι λέγει, εάν γραφτεί καθέν ότι είπε και έκαμε ο Χριστός, ο κόσμος όλος δεν χωράει τα βιβλία. Τώρα, έρχεται στη μέση αυτό το θέμα, αυτά που είπε ο Χριστός 40 μέρες, πού είναι, υπάρχουν. Πολλοί δεν πιστεύουν τίποτα έξω από αυτό. Εγώ, το λέει η Γραφή αυτό. Μα η Γραφή λέει ότι ο Χριστός ομιλούσε 40 μέρες. Πού είναι αυτό, Κύριε. Μήπως υπάρχει. Υπάρχει, γι' αυτό. Εμείς οι Ορθόδοξοι έπρεπε να το ξέρουμε. Αυτά που μιλούσε ο Χριστός, που δίνουν κύρος στη Γραφή, που δίνουν κύρος στα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα οποία όλοι οι άλλοι τα απορρίπτουν, είναι από αυτά τα οποία μίλησε ο Χριστός τις 40 μέρες αυτές. Και υπάρχουν γραμμένα σε ένα βιβλίο που λέγεται «Διαταγέ των Αποστόλων». Είναι ο δεύτερος τόμος της πατρολογίας του Μήνη. Η Ορθόδοξος πατρολογία του Μήνη απαρτίζεται από 151 τόμους. Σε δική βιβλιοθήκη, όσοι φτάνετε μέχρι εκεί και διαβάζετε, ζητήσετε την πίδα να βρείτε μέσα τα λεπτομέρεια που υπάρχει ολόκληρο στη φιλολογία και η θεολογία των Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δηλαδή τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Η Αποστολική Διακονία, δράτω με την ευκαιρία να σας πω, η οποία βγάζει αυτά τα βιβλία σήμερα, τα έργα, έχει φτάσει σε 70-80 τόμους. Έχω φτάσει στον 74, έχω πάρει. Το δεύτερο τόμο, όταν ζητήσετε, εκεί θα βρείτε μέσα αυτά που είπε ο Χριστός τότε. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία γράφει η Γραφή. Κι άλλα είναι τα οποία δεν έχουν φτάσει σε εμάς.
Θα σας ξεσκεπάσω και μια άλλη πλευρά, την οποία δεν έχουν πιάσει πολλοί από εμάς, από αυτούς που διαβάζουν ακόμη. Στην προκολασαΐς επιστολή βρίσκει ο άνθρωπος στο τέλος μία προτροπή του Αποστόλου Παύλου, η οποία λέγει το εξής: «Ασπάζεται ημάς Επαφράς ο εξ ημών, δούλος Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος υπέρ ημών, εν τες προσευχές, ή να στείτε τέλη και πεπληρωμένη εν πάντης ελλήματι του Θεού. Μαρτυρώ γαρ αυτό εγώ έχω ζήλον πολύ υπέρ ημών και τον εν Λαοδικία και τον εν Ιεραπόλη». Γράφει και για αυτές τις εκκλησίες της Λαοδικίας της Ιεραπόλης. «Ασπάζεται δε ημάς Λουκάς ο ιατρός», προφανώς ο Απόστολος και Ευαγγελίτης, «ο αγαπητός δημάς. Ασπάσασι δε, σας παρακαλώ, τους εν Λαοδικία αδελφούς», να δώσετε τους χαιρετισμούς μας, σας θα δούμε στην εκκλησία των Λαοδικαίων, «και νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησία και το σπιτικό του. Και όταν αναγνωστεί παρημών Κολασαή, όταν διαβαστεί παρημών η επιστολή που σας στέλνω, σας παρακαλώ, ήσατε ή να σε εν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστεί, στείλτε την και στην εκκλησία των Λαοδικαίων», όπως θα λέγαμε, Θεσσαλονικής, Κορινθίου κλπ. Και στη συνέχεια λέγει, «Είνα εν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστεί, και την εκ Λαοδικίας είνα και εμείς αναγνώτε». Και πάρτε την επιστολή προς Λαοδικείς, να τη διαβάσετε κι εσείς οι Κολοσσαίοι. Πού είναι η επιστολή προς Λαοδικείς? Υπάρχει επιστολή προς Λαοδικείς. Πού είναι? Τι γράφει αυτή μέσα? Τι ξεσκεπάζει? Τι θεολογεί? Έχετε διαβάσει την πρώτη προς Κορινθίους? Σκεφτείτε να έλειπε η πρώτη προς Κορινθίους από μέσα και να έλειπε και η προς Ρωμαίους. Τι θα ξέραμε? Πού ξέρουμε λοιπόν τι λέει αυτή προς Λαοδικείς? Είναι υπάρχει. Τι λέει θέματα αυτή η γραφή που κρατά στο χέρι? Γι' αυτό προσοχή. Γι' αυτό προσοχή. Παράδοση είναι εκείνη η οποία συμπληρώνει τα διεσότα αυτά. Στη συζήτηση και αυτή επάνω και ταύτα υπόντα λέει, βλέπω τον αυτόν επίση. Με φέρνει πέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Άρχισε να σηκώνεται. Και ατενίζονται σύσαν εις τον ουρανόν πορευωμένο αυτού. Να σου καθήν αυτοί κοιτούσαν επάνω, εδώ φυτρώνε δύο. Λευκό, ενευθύ τη λευκή. Προφανώς άγγελοι. Απεσταλμένοι από πού? Από το αυλαρχείο. Τι έχετε να μας πείτε? Έχω να σας πω το εξής. Τι εσύ κατεμβλέπετε εσείς τον ουρανό? Τι άνοιξε το στόμα σας και κοιτάζετε επάνω? Μα κοιτάμε τον Ιησού. Προσέξτε. Ούτως ο Ιησούς ο αναλυτής αφημώνει στον ουρανό. Ούτως ελέγχεται. Ον τρόπον εθεάσεστε αυτόν απερχόμενον στον ουρανό. Αυτό έχω να σας πω. Ότι αυτός ο Ιησούς, ούτως ο Ιησούς, ο απερχόμενος εις τον ουρανό, ούτως ελέγχεται. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ούτως δεύτερο είναι με ωμέγα, και ούτως τρόπο. Θα ξαναέρθει επί τον ουρανό. Έχετε διαβάσει τι είπε ο Χριστός μας πρώτου πάσου? Ακούστε τι είπε. Και τότε φανίστεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Διαβάζω στο Ματθαίο, Κ.Δ.31. Και τότε κόψονται φάσε φυλέ τη γη. Και όψε τον ιόν του ανθρώπου, ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Υπό των εφελών ανέβει, επί των εφελών κατεβαίνει. Όπως είπε, έτσι έγινε και έτσι θα γίνει. Και αποστολή του αγγέλου αυτού μετασάλπικο φωνή μεγάλη, επί την άψωση του εκλεκτού αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, από άκρων ουρανών έως άκρων ουρανών. Όπως τον είδατε, λέγει, να πηγαίνει, θα ξαναέρθει. Αυτό είναι που υπολείπεται, που είπαμε, που θα αποτελέσει των τελευταίων κρίκων. Είναι εκείνο που λέγει, και πάλι ελέγξετε κρίνε ζώντα και νεκρού. Ο άναρχο Θεό που έγινε άνθρωπο και ανελήφθη, και πάλι ερχόμενο κρίνε ζώντα και νεκρού. Και προσέξετε γυναίκε στην πρόσφυγα, το σταυρό σα. Διότι οι άνθρωποι οποίοι έκανε σωστά το σταυρό του, δεν ομολογούνε το Θεό άναρχο, το Θεό σαρκοφέντα, το Χριστό αναλυφέντα και το Θεό να ξαναέρθει. Δεν τον ομολογούν. Εκτός των αντρών, που κι αυτοί οι περισσότεροι δεν προσέχουν, γυναίκες
τη χιλιαδμία κάνει το σταυρό του. Οι άλλοι φτιάχνουν αστεία μπροστά στο στήθος του. Και είναι αυτή η στιγμή και πάλι ερχόμενος. Από εδώ έχει πάρει η εκκλησία μας και έχει φτιάξει το πιστεύω στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και όταν ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα, που διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, έκανε τον εξής επίλογον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση μετανοή, διότι έστησε ημέραν εν ημέλη κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ναι, θα έρθει λέει να κρίνει. Δεν ήξερες, χαλάλησε. Τώρα που έμαθες όμως θα δώσει λόγο, διότι έχει προοριστεί δικάστημος, το οποίο δεν σου έχει πει την ημερομηνία, που θα κρυθείς εν δικαιοσύνη. Το μέρος αυτό, αγαπητοί μου, που πάτησε ο Χριστός μας και έφυγε, το έχουν και αυτό μουσουλμάνοι. Μας απαγορεύουν να μπούμε μέσα. Είναι στη Γαλιλαία ένα στρογγυλό πράγμα, σαν ένα ανεμόμυλο σεισμικόνου, ένα χώρο 20 τετραγωνικά μέτρα. Μέσα εκεί υπάρχει το πέλμα του αριστερού ποδός του Χριστού μας. Θα κρεμάσεις το κεφάλι του στο βάθος να ασφαλθείς και θα έχεις το άρωμα του Παναγίου τάφου. Από εκεί ανελήφθη, εκεί εδόθησαν οι εντολές και καλούνε τον άνθρωπο.